είστε καλά. Εγώ όχι τόσο, γιατί μόλις ξύπνησα για να πάω στη δουλειά και η ώρα είναι 7 και 3. Θα το ξεπεράσω. Σήμερα θα σας δείξω τι τρώω μέσα στη μέρα μου. Από το πρωί που ξυπνώ για να πάω στη δουλειά, όπως είπα, μέχρι και το βράδυ που τρώω το τελευταίο γεύμα. Κανονικά δεν ακολουθώ διαιτολόγιο. Τώρα έχω σκέψει γιατί έχω βάλει την κάμερα να δείχνει χαμηλά. Και σήμερα έχω επιλέξει ένα από τα γεύματα που έκανα και στις αρχές της δίαιτας. Θα σας αφήσω και κάπου εδώ το παλιό μου βιντεάκι που έχω μιλήσει για το πως έχασα κάποια κιλά. Οπότε σήμερα διάλεξα να φάω cornflakes. Μεγάλα! Εγώ το cornflakes θα μετράω σε μία κούπα. Βάζω σχεδόν μία κούπα cornflakes. Τα αδειάζω στο μπολ και βάζω και μία κούπα γάλα. Στη διατροφή είναι νομίζω τα 2/3 της κούπας cornflakes. Οπότε αυτό είναι το γεύμα μου για τώρα το πρωί πριν φύγω για το σχολείο. Στη συνέχεια, κατά τις 10 παρά 20, είναι το πρώτο διάλειμμα. Οπότε εκεί επιλέγω να φάω κάποιο φρούτο. Τώρα έχω διαλέξει να φάω μήλο. Δεν μπορείς να φας πάρα πολλά φρούτα, έτσι. Ένα μεγάλο μήλο, ας πούμε. Και τέλος, στις 11:30 που βγαίνω το δεύτερο διάλειμμα, τρώω ξύλο καρπούς. Καμιά δεκαριά αμύγδαλα. Ζημιά. Συγγνώμη, όχι αμύγδαλα, καρύδια. Αμύγδαλα βάζω τώρα και βάζω λιγότερο, γιατί εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα καρύδια. Και είναι έτοιμο το ταπεράκι μου. Έχω να πω ότι όταν έκανα τη δίαιτα μετά το τρίμηνο μαζί με τους ξύλους καρπούς, οι οποίοι μειωνόντουσαν κάπως, μπορούσα να φάω και 3 με 4 αποξηραμένα δαμάσκηνα. Καλό είναι αυτό για ποιον το αρέσουν τα αποξηραμένα φρούτα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να φάω, μου καλύπτουν και αυτά. Φεύγω, πάω σχολείο για δουλίτσα και θα τα πούμε το μεσημέρι για το μεσημεριανό. Hello! Γύρισα από το σχολείο, κουρασμένη, όχι τόσο από το σχολείο. Κουβαλούσα κάτι γλάστρες να φυτέψω, κάτι λουλούδια, κάτι ψώνια, κάτι κρεμμυδάκια, γιατί τώρα πρέπει να μαγειρέψω. Και αυτά παθαίνεις τώρα να μαγειρεύεις. Όταν σχολάς που δεν έχεις καθόλου όρεξη, γιατί το προηγούμενο βράδυ σκεφτόσουν, έλα μωρέ, θα μαγειρέψω αύριο. Έρχεται το αύριο και βλέπετε τι συμβαίνει. Στα αυτιά μην δίνετε σημασία. Εγώ έτσι κυκλοφορώ στο σπίτι του τρελού. Τα έχω για στέκα, μέρος πάρα πολύ. Και αυτά. Είμαι και λίγο συγκινημένη γιατί έκοβα κάτι κρεμμύδια τώρα. Θα σας δείξω σε λίγο τι θα μαγειρέψω. Σήμερα είναι η μέρα του λαδερού και θα κάνω σπανακόριζο. Και τώρα τσιγαρίζω στο κρεμμυδάκι. Θέλω να το παίξω και βέφαση, να βλέπετε, έτσι. Μαζί με το σπανακόριζο που είναι σε κυβάκια και πρέπει αυτό να μαραθεί. Και μετά θα βάλω το λιζάκι, το καρολίνα και θα τα αφήσω να βράσουν. Και στο τελείωμα θα βάλω λίγο λεμονάκι και όλα τα μπαχαρικά που βάζουμε κανονικά. Επίσης θα το φάω το φαγητό με φέτα και 2 παξιμαδάκια ή 1 φέτα ψωμί. Οπότε επειδή σήμερα το γεύμα θα είναι λιτό και πέφτω, μπορώ έτσι να ξεκλέψω λίγο παραπάνω, λίγες παραπάνω θερμίδες στο απόγευμα. Μπορεί να φάω γιορτάκι με ξέρω καρπούς, μπορεί να φάω φρυγανιές με τυρί, μπορεί να φάω και κάνα γλυκάκι. Βασικά όχι, γλυκάκι δεν θα φάω, γιατί έφαγα σχολείο. Είναι πολύ ακατάστατο στο σχολείο, γιατί σου έχονται κάτι κουτάρες με γλυκά, σαντουιτσάκια και σου λένε μα πάρα γιορτάζω, λες μα δεν θέλω, θα παχύνω και τελικά παίρνεις. Αυτό έπαθα κι εγώ σήμερα. Οπότε το απόγευμα ίσως φάω και κάτι λίγο παραπάνω σε θερμίδες. Επίσης, μην νομίζετε ότι με αυτά που πήρα το πρωί για πρωινό, δεκατιανό κτλ. Δεν πεινάω τώρα.
Θέλω να φάω τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται. Άμα θες να κρατηθείς τα κιλά, πρέπει να πεινάς και λίγο. Εντάξει, δημιούργησα πάλι. Αυτό το τόσο δύσκολο φαγητό, τώρα εμένα μου φαίνεται λίγο. Αλλά θα το φάω, τι να κάνω. Θα λέμε το απόγευμα. One eternity later. Και ήρθε η ώρα του απογευματινού. Θα φάω τελικά γιαουρτάκι. Ταντάουν! Δεν επέλεξα να μην βάλω μέσα ξηρούς καρπούς. Είπα να βάλω στα φυλάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι σουλτανίνες χωρίς κουκούτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και έφτιαξα και ένα καφεδάκι. Έτσι με φουσκαλίτσες, ωραίο ωραίο. Με στέβια φυσικά. Γιατί είπαμε τη ζάχαρη την έχουμε κόψει. Back to the kitchen και ετοιμάζω το βραδινό, η ώρα είναι 8.30 και ήδη πεινάω. Έχω κόψει λίγη ντοματούλα και τώρα ετοιμάζω μία αραβική πίτα την οποία την ψήνω λίγο σε τηγάνι χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα και θα βάλω μέσα τυρί με χαμηλό λιπαρά και καπνιστή μπριζόλα που είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως βάλω και λίγη μπαρμπεκιού σόσα να ξεκλέψω και θα το σκεφτώ καλά αν θα βάλω μέσα πατατάκια. Βασικά όχι μέσα, δίπλα. Γιατί δεν ξέρω, κάτι με πιάσει και θέλω να βάλω πατατάκια, να φάω μια. Θα κρατηθώ, ελπίζω. Τελικά δεν κρατήθηκα. Τα βάλα τα πατατάκια. Τώρα πώς ταιριάζει το πατατάκι με την ντομάτα, δεν ξέρω. Αλλά καλή μου όρεξη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο για σήμερα. Θα κάτσω να φάω, να ευχαριστήσω τα πατατάκια μου που είναι κόλαση. Πέρα από την πλάκα, μαζί με τα πιτόγυρα, την πίτσα, το μπέργκερ, τη σκεπαστή, τα πατατάκια είναι τα αγαπημένα μου. Ειδικά αυτά με την barbecue. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε μου like, subscribe στο κανάλι. Πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Και θέλω να μου σχολιάσετε από κάτω ποια είναι η αγαπημένη σας βρωμιά που γουστάρετε πραγματικά να τρώτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια!